Έχουμε επίσης αυτή την εβδομάδα συζήτηση στον ΕΦΚΑ, στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΦΚΑ, για μια μεγάλη κατηγορία. Το κάνω γέφυρα με αυτό που είπαμε πριν, λιγάκι με τα όρια συνταξιοδότησης. Είπαμε λοιπόν ότι πλήρη σύνταξη λαμβάνει ο άλλος είτε στα 67 με 15 χρόνια ασφάλισης, είτε στα 62 με 40. Προώρη όμως σύνταξη μπορεί να πάρει και στα 62. Mm-hmm. Όμως μέχρι τώρα ποιο ήταν το πρόβλημα και τι έρχεται τώρα να λύσει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΦΚΑ. Είχε ο άλλος, ας πούμε, προκειμένου να συμπληρώσει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, είχε 300 μέρες ανεργίας. Μέχρι τώρα οι μέρες ανεργίας, τις επιδοτούμενες ανεργίας, λαμβάνονταν υπόψη ως ένας χρόνος. Αυτόν τον χρόνο λοιπόν, το πρόβλημα της πρόωρης συνταξιοδότησης στα 62 ποιο ήταν? Ότι έπρεπε τα 5 τελευταία χρόνια να έχεις από 100 ένσημα κάθε χρόνο. Mm-hmm. Πάρα πολλοί ασφαλισμένοι που μας ακούν δεν τα είχαν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Περνάγανε χρονικά διαστήματα ανεργίας και περίμεναν μέχρι τα 67 πλέον, όχι τα 62, προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν. Διότι αυτά τα 100 κάθε χρόνο ένσημα δεν τα είχαν. Mm-hmm. Τώρα λοιπόν γίνεται μια θετική εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΦΚΑ να ξεκλειδώσει λίγο και ο μαγικός αριθμός 62 ετών, να μπορούν να βγουν με πρόωρη σύνταξη. Πάντα τα 100 κάθε χρόνο τα θέλουμε στην πρόωρη σύνταξη, το τονίζω, στην πρόωρη συνταξιοδότηση. Για να ξεκλειδώσουν λοιπόν όλα αυτά, εάν έχουμε επιδοτούμενη ανεργία, δεν μας τη λαμβάνουν υπόψη. Δηλαδή, μπορεί από τα 100 κάθε χρόνο να έχω δουλέψει 50 ημέρες και να μου λείπουν άλλες 50. Θα μπορώ να τις πάρω από την ανεργία, από την επιδοτούμενη ανεργία. Αυτό είναι μία είδηση, διότι επιταχύνει τη διαδικασία συνταξιοδότησης για έναν άνθρωπο που ήταν καταδικασμένος να πάει στα 67 και όλοι γνωρίζουμε πόσο δύσκολο είναι να απασχοληθείς άνω των 60 ετών. Εδώ πέρα νέοι άνθρωποι και δεν μπορούν να βρουν δουλειά. Ακριβώς, πόσο εύκολο είναι λοιπόν να βρει ένας άνθρωπος 55 και 60 ετών. Με την επιδοτούμενη ανεργία το περιμένουμε να αποφασιστεί. Σχεδόν έχει προεξοφληθεί ότι θα αποφασιστεί. Το περιμένουμε μέσα στην εβδομάδα και θα είναι ένα πολύ καλό νέο για έναν κόσμο που μέχρι τώρα την επιδοτούμενη την ανεργία την είχε ανελαστική. Δηλαδή θα έκανε χρήση ενός χρόνου και τέλος. Ενώ με την πρόωρη συνταξιοδότηση της ηλικίας των 62 ετών, 100 ένσημα κάθε χρόνο θα μπορούν λιγάκι να συμπληρωθούν και με αυτόν τον τρόπο. Και αυτό είναι χρήσιμο.